Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε έναν ακόμη αγώνα μπασκετάκι Summer League. Μέρος αγώνας είναι Fat Ballers vs Aristoteles Basketball Club. Και ξεκινάμε δυναμικά, επίθεση για τον Αριστοτέλη. Το πρώτο shoot είναι άσχετο επιθετικό rebound και προσπάθεια για δεύτερο shoot, αλλά δεν αποφαίνει, μακρινή πάσα. Πάσα κάτω και ένα τύπο μπασκέτα. Το 15. Ωραία, αλλαγή κατοχής για τον Αριστοτέλη. Το σουτ για 2 από Αλεξόπουλος. 0-4 για τους Αριστοτέλης. Ένα σουτ για 3 από Fat Ballers, το οποίο είναι και εύστοχο, 3-4 με ένα πόντο διαφορά. Βρίσκονται οι ομάδες, αλλά έχουμε μια όμορφη κίνηση και σουτ για 2 πόντους, άρα συνεχίζουν με το προβάδισμά τους οι Αριστοτέλης. 3-6. Τώρα για lay-up. Αλλά δεν καταφέρει να σημείω στους πόντους. Είναι επίθεση στα Fat Ballers. Όπως είμαστε! Επίθεση στο Αριστοτέλη. Ο Χατζηνικολάου δεν θα καταφέρει να σημειώσει πόντους, αλλαγή κατοχής στα παιχνίδια τους Fat Ballers. Ψάχνουμε το κενό, συγκροτημένη επίθεση. Με 3 πόντους για την ομάδα του. 6 όλα. Βρισκόμαστε σε επίθεση του Αριστοτέλη για 3. Θα γίνει το σουτ. Είναι εξαμετικό rebound. Το 85 από Fat Ballers, Μίτκος. Θα προσπαθήσει για το σύντερο από 2 με την κόρη μπαμπ και έχουμε από την ομάδα του Αριστοτέλη το 11. Θα προσπαθήσει για τα καλάθι, το οποίο θα είναι άστοχο. Με την κόρη μπαμπ, στην επίσης από Fat Ballers. Έχουμε εξωτερική πάσα, σούτ από 23 για 3. Παραλογική της Πρίστος. 9-8, πέρασαν μπροστά οι Fat Ballers για έναν πόντο. Για 3. Και θα περάσουν μπροστά για 2 πόντους αυτή τη φορά η ομάδα του Αριστοτέλη, 9-11 μετά το τρίποντο. Τρεις από Fat Ballers θα χορέψει πάνω στο Στεφάνι Μπάλα, αλλά δεν θα δώσει τους πόντους. Αμυντικό rebound και επίθεση στο Αριστοτέλη. Χαρτόπουλος, με σκληρό μαρκάρισμα θα βγάζει μια πάσα έξω στη γραμμή του τριπόντου, θα ψέξει την πάσα Χαρτόπουλος ξανά για 2. Η μπάλα καταλήγει σε κατοχή του Αριστοτέλη ξανά. Εκτός ωραίων της αποχής για τους Fat Ballers. Μακρινή πάσα στην επίθεσή τους. Το 8, Καλογιαννίδης.
foul. Τρίποντα ακόμη για τους φατμπούλερς να τους τοποθετήσει μπροστά για έναν βαθμό 12-11. Το σούτ για 2 από Παπα-Νικολάου, το οποίο δεν θα αποφασίσει πόντους. Γρήγορη αντεπίθεση από τους φατμπούλερς και έχουμε 2 πόντους από Καλονική της Χρήστος. Περνάνε μπροστά πλέον για 3 πόντους, 14-11 οι φατμπολερς. Αμυντικό rebound. Πάσα και σηκώνω το για 2. Μυστέρι. Συνέχιση Γιάννης. Το σύντος στοιχεία, αλλά έχουμε φάουλ και δικαίωμα 2 ελευθέρων βολών. Πρώτη ελεύθερη βολή είναι εύστοχη, 15-11. Δεύτερη ελεύθερη βολή επίσης είναι εύστοχη, 16-11. Με τους φατμπολέρες να προηγούνται για 5 βαθμούς. Εξαιρετικό rebound. Και ξανά από τα 11 σηκώνεται Χαρτόπουλος με ένα layup κάτω από την αντίπαλη μπασκέτα. Θα απαντήσει με τους πόντους και θα συνεχίσει δικαίωμα μιας ελεύθερης βολής. 16-13 και μία βολή από ο Χαρτόπουλος για την ομάδα του Ρεφιτελή. Τέλης. Και απόπειρα για κλέψιμο από Χαρτόπουλος, ο οποίος θα βρεθεί στην αντίπαλη άμυνα μόνος του με τρεις παίκτες, θα σηκωθεί και θα τοποθετήσει 2 πόντους για τον Αριστοτέλη. 16 όλα για 3 οι φατμπολέρς. Χαρτόπουλος με ένα lay-up κάτω από την αντίπαλη μπασκέτα, επιθετικό rebound. Χαρτόπουλος ξανά με την μπάλα στα χέρια του, απόπειρα για κλέψιμο και φάουλ. Ένα όμορφο lay-up θα προσπαθήσει να τοποθετήσει ο Καραγιαννίδης Γιώργος για τους Fastballers. 2 πόντους δεν θα τα καταφέρει. Στην αντεπίθεση Χαρτόπουλος γρήγορα θα βγει για τον Αριστοτέλη με μια πάσα και το σούτ τελικά από
Παλνάκος. Δεν θα απαντήσει, γρήγορες πάσες καταλήγουν με ένα ελεύθερο layup για τους fastballers να τους εξασφαλίζει ότι περνάνε μπροστά για δύο πόντους. 18-16. Χαρτόπουλος πάσα με την assist που βρήκε για layup. Το σούτ επιθετικό rebound και θα εξασφαλίσει για την ομάδα του δύο πόντους. Fat Bowler 20, Αριστοτέλης 16, περνάμε σε ένα μικρό time out. Μαζί σας, κατοχή για τον Αριστοτέλη, επίθεση μετά το time out. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά υπολείπονται για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου και είμαστε σε πίσω στο Σιτέλη. Χαρτόπουλος, μια γρήγορη πάσα, το σύντα του Κωνσταντινίδης. Fair bound και θα σπινωθούν 2 πόντους στην επίθεση του σύντα στη 18. Φάτ βολές προηγούνται μόλις για 2 πόντους. Απόπειρα για επιθετικό rebound, αλλά τελικά αμυντικό rebound. Έχουμε γρήγορες πάσες και Χαρτόπουλος κατεβάζει και συγκροτεί την επίθεση. Ψάχνει δική της επιλογές. Μια πάσα μέσα στην αντίπαλη άμυνα. Γρήγορη αλλαγή. Καταλήγει μπάλα στα χέρια του Κωνσταντινίδη που θα σηκωθεί. Δεν θα καταφέρει να σημειώσει τους πόντους. Πολύ μακρινή πάσα σε ευνηδιασμό. Και ένα όμορφο layup το οποίο όμως τελικά δεν δίνει πόντους στους fastballers. Αλλαγή κατοχής, επίθεση για τον Αριστοτέλη. Και έχουμε ένα σουτ για 2 από Χαρτόπουλος το οποίο θα δώσει μια ανάσα. Ισοφαρίζοντας τις δύο ομάδες 20-20. Η βαθμολογία επίθεση για τους fastballers και βλέπουμε ανασυγκρότηση της επίθεσης. Με ένα layup θα προσπαθήσει ο Τσιτσινάκης να τοποθετήσει 2 ακόμη πόντους υπέρ της ομάδας του Σταμπλού, αλλά δεν θα καταφέρει. 20 όλα με λιγότερο από 50 δευτερόλεπτα να υπολείπονται για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Και έχουμε το σουτ για 3 για τον Αριστοτέλη, επιθετικό rebound. Κωνσταντίνης θα σηκωθεί για 2, αμυντικό rebound. Εφόσον δεν μακρινή πάσα και Τσινάκη στο σουτ για 3. Θα χορέψει πάνω στο Στεφάνη, δεν θα δώσει τους πόντους. Από Χατζιβρέτας. Fat Bowlers 10 δευτερόλεπτα που μένουν 20 όλα. Χαρτόπουλος κοιτάει στην αντίπολη άμυνα. Αλλαγή θέλετε ή όχι? Φάουλ. Επίθεση για τους Αριστοτέλης. Κωνσταντινίδης. 4 δευτερόλεπτα, επολύτερο το σουτ. Είναι έξω. Πρώτο δεκαλέπτου, 20 όλα για τις δύο ομάδες έχουν ισοβαθμία. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Fat Bowlers Αριστοτέλης, Summer League. Επίσης για τους Fat Bowlers, γρήγορες πάσες βλέπουμε να καταλήγουν σε ένα όμορφο δίποντο επιθετικό rebound από τη συνέχεια απόπειρα για
Θα το δει στους πόντους, αλλά δεν καταφέρνει. Αλλά και καταφύγεις. Και με ένα υπέροχο lay-up. Αθανασιάδης θα σημειώσει 2 πόντους, θα κερδίσει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. 20-22 και περνάει μπροστά ο Αριστοτέλης. Εύστοχη θα είναι και η βολή, τοποθετώντας 3 πόντους διαφορά στις 2 ομάδες. Κλέψιμο από την ομάδα του Αριστοτέλη. Χαρτόπουλος μόνος του αντιμέτωπος με την μπασκέτα. Θα σηκωθεί για ένα ωραίο lay-up. 20-25. Με μια ασίστη θα την βρέτα. Ο Τσιτσινάκης θα σηκωθεί για ένα όμορφο lay-up. Θα δώσει 2 πόντους στους Fatballers. Ήταν στο τέλος κλέψιμο από τους Fatballers. 23 υπέροχες πάσες με ένα δύσκολο lay-up, το οποίο τελικά δεν αποβαίνει σε πόντους. Ξαναβρισκόμαστε στην κατοχή για επίθεση του Αριστοτέλη. Αθανασιάδης. Μακρινή πάσα για Χαρτόπουλο, στην οποία έχουμε κλέψιμο. Θα καταλήξει η μπάλα στα χέρια του Καλονικίδη, και ο οποίος θα σηκωθεί και θα δώσει 2 πόντους στους Fatballers. 24-25 έχουν μειώσει τη διαφορά, μιλάμε για ένα πόντο διαφορά αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε επίσης στο Αριστοτέλη. Για 3 όμως πόντους θα, για 3 πόντους θα κάνει το σουτ και θα ευσυνοχίσει ο Χαρτόπουλος στην εταιρεία του Αριστοτέλη. Άκαρπη η τελευταία επίθεση των Fatballers και βρισκόμαστε ξανά με την μπάλα στα χέρια του Χαρτόπουλου να ψάχνει πάσα. Αθανασιάδης το κάνει, το σύντρια 3. Αμυντικό rebound. Τσινάκης κερδίζει φάουλ για τους Fatballers. Βρέτας βουτάει στην αντίπαλη άμυνα, βγάζει εξωτερική πάσα και με ένα ελεύθερο τρίποντο θα σουτάρει. Στο 23 τον Φαμπούλο, στο οποίο όμως δεν θα επιστοιχίσει. Βρισκόμαστε στην επίθεση του Αριστοτέλη. Μια χαμηλή πάσα, Χαρτόπουλος ψάχνει τον χώρο, ελεύθερο στο σουτ για 3. Δεν ευθυνθεί από το rebound. Κυριακής με ένα layup για 2-7. Σημειώσει 2 πόντους. Δεν είναι ή όχι. Και δείξει το θέμα μιας ελεύθερης βολής. Έτσι και η ελεύθερη βολή από τους Τσινάκης για τους Fatballers. 27-28. Για ένα μέτρηση φαίνεται να φαίνει στα όρια και τις δύο ομάδες, καθώς η διαφορά στους πόντους είναι μονίμως μικρή. 3. Φαουλ. Κατοχή για τον Αριστοτέλη. Αθανασιάδης. Θα σηκωθεί για 2, θα προσπαθήσει, δεν θα τα καταφέρει. Αμυντικό rebound. Γρήγορες πάσες. Και το lay-up. Και η πόντι από το 10. Τσινάκης. Yeah!
θέλεις, αμυντικό rebound. Για τρεις, αμπόλες. Το 29-28 έχουν περάσει μπροστά για ένα πόντο. Είτε στο Αριστοτέλη, Αθανασιάδη Κιτόπουλος. Λίκος. Απαντήσουν τους πόντους για τους φαντμπολίες. 31-27. Αντίθεση για τους... Let's go.
Ιωνίτας δεν καταφέρει να το λέει από τις αλλά και αυτό το θέμα δέλος πριν από λόγες. Δεύτερη βολή είναι έσπωση, 36-30 για 6 πόντους προηγούνται οι Fatballers. Επίθεση για τον Αριστοτέλη. Τριμανίδης. Αρτόπουλος. Αλλά από το κλέψιμο από τους Fatballers και με ένα lay-up μόνος του. Βρέθηκε το 9 ο Καλφαλίδης από τους Fatballers να σημειώσει τους 2 πόντους στους 38-30. Προηγούνται για 8 πόντους οικονόμου στην επίθεση του Αριστοτέλη. Επιθετικό rebound από το 8 Καραγιαννίδης, ο οποίος και τοποθετεί τους πόντους αυτούς. 40-30, 10 από την διαφορά. Έχει φέρει στο σημερινό παιχνίδι. Σένης Κυρμανίδης. Συνεχίζει στο τέλειο. Κυρμανίδης πάσα μέσα στην αντίπαλη άμυνα. Θα δώσει ο Τσάκος. Δεν θα καταφέρουν παρόλα αυτά οι Αριστοτέλης να τοποθετήσουν. Οι Τσινάκης μετά την ασίστα σκοφή και για δύο θα τοποθετήσει δύο ακόμη πόντους στο σκορ των Fatballers. Κυρμανίδης, Χαρτόπουλος, θα σκοφή για δύο πόντους και θα απαντήσει. Ακριβώς 10 πόντι είναι η διαφορά με τους Fatballers να προηγούνται. Η δεύτερη ελεύθερη βολή του Καραγιαννίδη είναι εύστοχη και έτσι πάμε 43-32. Με ένα λεπτό είναι υπολείποτε για την λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Έχουμε ένα τελέσματο σούτ από την Αριστοτέλη. Μια απόπειρα για ένα λέει ένα όμορφο lay-up από τους Fatballers Τσιτσινάκης. Δύο ακόμη πόντι, 45-32. Θέλει μακρινή πάσα μέσα στην αντίπαλη άμυνα. Πάρα και στα ωραία και κατοχή για την ομάδα του Αριστοτέλη. Δεν τα παίρνουν, 25 δευτερόλεπτα είναι πολύ πολύ για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, 45-32. Επίθεση των Fatballers. Βρέτας, Αλφαλίδης. Βάλει το στήριξη της μη. Βρέτας. Στην πάση του βρήκε, θα πηγαίνει σαν στροφή. Δεν θα να βαλείς πόντους. Χαρτόπουλος με 6 δευτερόλεπτα είναι πολύ ποντέ. Θα του δείξει στην αντίπαλη άμυνα. Να σημειώσει το lay-up και λίγη το ημίχρονο, 45-32. Ένας ακόμα, παιδιά!
Κοντά σας για το τρίτο ημίχρονο του αγώνα, το τρίτο ημίχρονο του αγώνα. Επίσης η Βέρση τέλει, η οποία καταλήγει με ένα όμορφο σούτο από Τσάκος για δύο πόντους, το οποίο σημειώνει 45-34. Στην κοσμολογία της για τους Μπόλερς 16. Βουτάει στην αντίπαλη άμυνα, δεν καταφέρνει όμως να σημειώσει πόδι. Πάνε και το Βερσιτέλη Καρτόπουλος. Πάσα και εν τέλει έχουμε το σούτιο της πόδις από Σαντινίδης. Σαντινίδης περνάει δύο ακόμη πόντους στο σκορ των Βερσιτέλη. Καρτόπουλος, Καλφαλίδης για δύο. Για τρεις, το οποίο όμως είναι ατελέσφορο, δεν καταφέρνει να σημειώσουν τους τρεις πόντους οι αντιθέτες. Έχουμε τη Χρυσό Φαντμπόλερς, η οποία λύγει γρήγορα με μια άτσαλη πάσα, παύλα σώσιμο, για να μην φύγει μπάλα εκτός ορίων. Επανερχόμαστε σε επίθεση του Έρθιου Τέλη. Σε τον ίδιο σκάτω του βασκέτα, σηκώνεται, νοστάρι. Δεν καταφέρνει να σηκωθεί παρόλα αυτά. Παρακτοστερών και κατοχή για τον Αριστοτέλη. 45-36 με 9 πόντους διαφορά. Βρισκόμαστε με τους Φαντμπόλερς να προηγούνται. Από Τσάκο στο σουτ για 3. Αμυντικό rebound από Καραγιαννίδη και Καλφαλίδη. Στενό Μακάρφα. Στην επίθεση των Φαντμπόλερς φάουλ. Συνέχεια στην κατοχή τους. Αστοχή το σούτ στην επίθεση των Φαντμπόλερς και έχουμε κατοχή του Αριστοτέλη. Ο Νικολάου θα υπάρχει πάσα, Αθανασιάδης, Αθανασιάδης θα ψάξει τον κενό, θα δώσει την πάσα έξω. Στενό μαρκάρισμα από τους Φαντμπόλερς, με πολύ λίγες επιλογές μένει ο Αριστοτέλης και καταλήγει σε ένα σούτ, το οποίο καταλήγει σε αμυντικό rebound. 16 πάσα για καταλήγεις μόνος τους. Μια ωραία φάση η οποία δεν αποφέρει πόντους στους Φαντμπόλερς. Παρατάσταση 45-36 το σκορ. Επίσης για τον Αριστοτέλη Κωνσταντινίδης κάτω από την μπασκέτα φτάσει το κενό. Δεν μπορεί να φτάρει βήματα και αλλαγή κατοχής. Καλφαλίδης. Ένα όμορφο lay-up από τον Αριστοτέλη, τους δίνει δύο ακόμη πόντους, 45-18. Βάλα γυρίζει πολλά χέρια, καταλήγει στα κάτω από την μπασκέτα, στα χέρια του
του Σάκου, όπου και αλλάζει κατοχή. Είμαστε σε επίθεση του των Fat Bowlers. Παρασιάδης και τελικά το σούτ από Κόπουλος. Αμυντικό rebound. Ρογανίδης που το λέει αυτά από την αρχή του Φαντμπόλερς. Για τρεις το σούτ από τους από τον Αριστοτέλη. Αμυντικό rebound και από πρέπει για σούτ, το οποίο καταλήξαμε το rebound. 45-38 με 5,5 λεπτά να υπολείπονται. Εδώ βρισκόμαστε περίπου στο ίμιση του τρίτου δεκαλέπτου. Έχουμε το σουτ για τρεις από τους αλφαλίκους, ο οποίος απαντάει με ένα ωραίο τρίποντο. 48-38. Time out. Ωραίο τρίποντο από Fast Bowlers, 5 και 19 υπολείποτε, δηλαδή 5, 4 με το 4 ξέρω. Αλλά κερδίζει δικαίωμα 2 ελευθέρων βολών για την ομάδα του. Πρώτη ελεύθερη βολή είναι εύστοχη για τον Αριστοτέλη, 50-39. Και επιθετικό rebound. Προσπάθεια για επιθετικό rebound, αλλά τελικά foul υπέρ των Fat Bowlers. Thank you.
Αριστοτέλης. Χαρτάπουλος. Πάσα, η οποία δεν κατάφερε να δει το στόχο της, είναι το Καλύβης. Μπάλα εκτός ορίων και κατοχή για τους Αριστοτέλης, 50-30. Θετικό rebound. Δεύτερο θετικό rebound, προσπάθεια. Πάουλ κατευθύνει για τους Αριστοτέλης. Χαρτόπουλος. Τελειώσει το φάουλ. Προσθέτω από τον Κάπουλο για δύο. Δύο πόντους από τους 50-49. Σε 9 μόλις πόντους έχουν μειώσει διαφορά οι Αριστοτέλης. Και σε κατοχή τον Fat Bowlers, είχαμε κλέψιμο. Καλά, μπάλα εκτός ορίων από Χαρτόπουλος. Που πήρα για lay-up, το οποίο καταλήγει σε foul και δικαίωμα 2 δεύτερων βολών, παρότι ήταν άστοχο το lay-up για τους Fat Bowlers. Ζινάκης. Πρώτη βολή είναι εύστοχη, τοποθετώντας τη διαφορά σε 51-41, ακριβώς 10 πόντους μεταξύ των ομάδων. Δεύτερη βολή είναι επίσης εύστοχη. Κινιάς, μετά αμυντικό rebound από τον Σαφαλίδης. Κατοχή για τους Fat Bowlers με ένα lay-up του Καραγιαννίδη, το οποίο δεν ήταν εύστοχο. Επίθεση από τους Αριστοτέλης, η οποία δεν καρδοφόρησε, και εν τέλει το shoot για δύο από Ματζιβρέκος Νίκος για τους Fat Bowlers στην δεύτερη και δεύτερη επίθεση που δεν rebound στην επίθεση. Κάμε το rebound μετά την shoot από τους Αριστοτέλης, το οποίο όμως κατέβηκε στην μπάλα εκτός ορίων και κατοχή για την ομάδα. Και στο 13 Αρσένης για τρεις πόντους απαντάει 52-44. Το σκορ. Καβαλίδης, Καραγιαννίδης. Καραγιαννίδης βουτάει κάτω από την αντίπαλη μπασκέτα. Μπάλα εκτός ορίων κατοχή για τα
Scout Bowlers. Μια πάσα μέσα στην αντίπαλη επίθεση που προοριζόταν για άλλο παίκτη, αλλά καταλήγει στα χέρια του Χατζηπρέτα. Προοριζόταν για τον Καραγιανέλη, καταλήγει στα χέρια του Χατζηπρέτα, ο οποίο και τοποθετεί ένα καλάθι, δύο πόντου σε 54-44. Φέρνοντα το σκορ με 10 πόντου διαφορά. Επίθεση για τον Αρχιντέλη. Χαρτόπουλο. Ψάχνει την πάσα, πάσα μέσα στην αντίπαλη άμυνα. Κλέψιμο από του Scout Bowlers. Κλέψιμο ξανά. Διακοπή τη επίθεση. Αρσένης, ο οποίος έβγαλε την μπάλα εκτός ορίων και διέκοψε την ορμή με την οποία είχαν τοποθετήσει την επίθεση τους οι Fat Bowlers. Χατζηπρέτας κάτω από την αντίπαλη μπασκέτα, σηκώνεται, προσπαθεί, αλλά δεν. Αμυντικό rebound, κάτω στη διά τους, Αρσένης Αφανασιάδης, ο οποίος δίνεται φάουλ. Κερδίζει δικαίωμα 2 λεπτά μπαλών. Και οι 2 λεπτά εντολές είναι άσυχες. Δεν καταφέρουν να συνέσουν. Και έχουμε συνεπίδει στο Fat Bowlers της Ινάκης. Κάτω από την αντίπαλη μπασκέτα να σηκώνεται ένα όμορφο lay-up, τοποθετώντας τους ακόμη πόντους μπροστά, 12 πόντους διαφορά πλέον, και ταυτόχρονα κερδίζοντας το δικαίωμα μιας ελεύθερης βολής. Εύστοχος και στην ελεύθερη βολή ο Τσινάκης, 57-44. Προσπάθεια για κλέψιμο από τους Fat Bowlers στην επίθεση του Αριστοτέλη. Κερδίζει ξανά τους δύο. Πρώτη βολή είναι εύστοχη, 58-44. Και η δεύτερη βολή είναι εύστοχη, 59-44. Με 40 περίπου δευτερόλεπτα να βλέπετε για τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Έχουμε επίθεση του Αριστοτέλη. Με ένα όμορφο σουτ κάτω από την μπασκέτα, το οποίο εκτέλεσε από τον Νικολάου και απάντησε με 2 πόντους. 59-46, μία στην διαφορά. Καλφαλίδης είναι πίσω στο Fat Bowlers. Συνάχισης για 3. Θα κάνει το σουτ, δεν θα καταφέρει να τοποθετήσει τους πόντους. Κατοχή για τους Fat Bowlers, 59-46, με 6 δευτερόλεπτα να υπολείπονται για τη λήξη του 3ου δεκαλεπτού. Και σουτ από Χατζηπρέτα, στο οποίο είναι εύστοχο. Στα 2.46 λύγει το 3ο δεκάλεπτο. Ξανά μαζί σας για το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, το οποίο ξεκινάει με επίθεση των Fat Bowlers. Τσινάκης για 3. Τρίποντο από τον Τσινάκης. 65-46. Για 2. Επιθετικό rebound. Κάνει την πάσα για 3 και είναι άστοχο, αμυντικό rebound το οποίο παίρνει ο Καραγιαννίδης για ροζιά τους Fat Bowlers. Τσιτσινάκης σε μια ακόμη επίθεση των Fat Bowlers για 2. Αστοχή, καταλήγει επιθετικό rebound
και τις δύο φορές ξανά στα χέρια των Fat Ballers. Δεύτερο σουτ το οποίο γίνεται από Χατζιβρέτας. Άστοχο. Και στην απόπειρα για lay-up του Καραγιαννίδη καταλήγει να κερδίζει δικαίωμα δύο ελεύθερων βολών ο ίδιος 65-46. Με τους Fat Ballers να προηγούνται για 19 πόντους. Η μία εκ των δύο ελευθερών βολών ήταν εύστοχη και άρα έχουμε το σκορ να ανέρχεται στις 46-66 και πως 20 πόντους διαφορά. Δεν για τρεις. Ένα όμορφο τρίποντο από τον νόμο για τον Αριστοτέλη. Μια αστραπιαία αντεπίθεση και ένα λεγιά, παρόλα αυτά εξομαλύνουν την διαφορά που έκαναν αυτοί οι πόντοι, οφαινόντας μετά από τις δύο αυτές τις φάσεις το σκορ σε 68-49, δηλαδή περίπου την ίδια διαφορά που είχε και πριν, μόλις ένα πόντο λιγότερο. Τον νόμο ψάχναν την μπάσα στην επίσταση τέλη. Κάτω από την μπασκέτα, Τσάκος κερδίζει το δικαίωμα δύο λεπτά βολών. Νίκο! Πρώτη βολή αστοχή. Δεύτερη βολή είναι εύστοχη. 68-50. Με τους Fat Ballers να προηγούνται για 18 πόντους. Επίθεση των Fat Ballers του Τσινάκη, γρήγορες πάσες. Χατζιβρέτας. Καλονικίδης, ο οποίος θα σκοθεί για 2, θα στάρει και θα τοποθετήσει τους 2 πόντους αυτούς στο σκορ των Fat Ballers 70-50. Επίθεση του Αριστοτέλη, ο Χαρτόπουλος κοιτάει στην αντίπαλη άμυνα, σηκώνεται με ένα lay-up και δεν καταφέρνει επιθετικό rebound από Τσάκα, στο οποίο σηκώνεται, προσπαθεί αμυντικό rebound και μακρινή πάσα lay-up από Χατζιβρέτας. Όλα καλά. Μετά το λέει από αυτό, έχει κερδίσει το Χατζιβρέτας και δικαίωμα μέσα σε ελεύθερη βολή. Το φαουλ 72-50 με τη βολή να είναι άσχημη. Και άρα να μένει Χαρτόπουλος από πλάγια από πυραγιά lay-up στην επίθεση του Αριστοτέλη. Δεν καταφέρνει μπάλα και το σαλιόν και συνεχίζει να έχουν κατοχή του Αριστοτέλη. Σουτ, το οποίο αστοχή, μακρινή πάσα Τσινάκης στην ανταπόκριση. Καταφέρνει να διατηρήσει έλεγχο της μπάλας. Αλλά στην πρώτη στην επίθεση βλέπουμε γρήγορες πάσες οι οποίες καταλήγουν με ένα όμορφο σουτ από ο Καραγιαννίδης, το οποίο όμως δεν αποβαίνει σε πρώτης για τους Fat Ballers. Σε δείτε στο Αριστοτέλη Χαρτόπουλος, ο οποίος θα σηκωθεί για 2 πόντους, θα τοποθετήσει το καλάθι αυτό και θα φέρει διαφορά σε μόλις την τρομάδα του 72-52. Επίσης από τους Fat Ballers, Τσινάκης για 3. Ένα τρίποντο από την αριστερή γωνία, ένα όμορφο τρίποντο. 75-52. Κωνσταντινίδης για τους Αριστοτέλης ένα lay-up και δύο πόντι, 75-54. Επίθεση στο Fat Ballers, Τσινάκης. Πάσα και σούτ από Καλονικίδης. Για τρεις
θα το σημειώσει 78-54. Έτσι στο τελικό νόμο. Φάουλ. Αλλαγή θέλεις ή όχι. Θέλουμε αλλαγή. Μην ζήτησαν άλλα αλλαγικά. Έλα. Αλλαγές. Δεν θα καταφέρνει ένα αμυντικό rebound. Συνάχης. Συνάχης. Δεν θα καταφέρνει. Κατσινικολάου. Γίνδης. Γίνδης για δύο. Αποντάει. 78-56. Δεν θα είναι έτσι από το σούτου. Γκίνδης, για τον Αριστοτέλη. Ένα ωραίο λέει από τον Γκίνδης. Θα δώσει δύο πόντους ακόμη στον Αριστοτέλη. Με μια γρήγορη απάντηση. Καταλήγει στα χέρια του Καραγιαννίδη, ο οποίος δίνει την πάσα. Χατζηβρετός θα ακολουθήσει με ένα τρίποντο για τους φαντμπόλους. 81-58 έχει φτάσει η διαφορά και βρισκόμαστε 4,5 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Γκίνδης με ένα lay-up κάτω από την βασκέτα των φαντμπόλων. Θα μην κρίνει τη διαφορά αυτή, 81-60. Για τρεις προς τον φαντμπόλο δεν θα είναι έστοχο, αμυντικό rebound και Οικονόμου, ο οποίος συνεχίζει στο Αριστοτέλη θα απαντήσει. 81-63 και έχουμε time out. Ολοκληρώνουν την επίθεση του Σιλί Φάτμπολ. Ρούστερ Φετέλη, Γκίνδης. Απόπειρα για κλέψιμο και καταφέρουν να κλέψουν την παρατελικά οι Φάτμπολερς στην αντεπίθεσή τους. Έχουμε τον Φρέντο Νίκτος, γρήγορη πάσα για Μπίλιας. Για Χανατζής, Βασίλειος. Ο οποίος και θα... Προσπαθήσει αλλά δεν θα καταφέρει να βοηθήσει τους πόντους. Και εν τέλει το σούτ για τρεις από τον Βρυτάς, ο οποίος θα καταφέρει να δώσει στον μωρό τους πόντους αυτούς από 16-63. Πάσα το σούτ από Γκίνδης στην επίθεση του Αριστοτέλη, το οποίο ήταν άκαρπο. Αμυντικό rebound, επίθεση από τους φαντμπόλερς. Ένα μακρινό καλάθι. Αμυντικό rebound, Οικονόμου με την μπάλα στα χέρια κατεβάζει στην επίθεση του Αριστοτέλη. Κλέψιμο από Γιαχανατζής. Τελεία αλλαγή. Με όμορφες πάσες, Τσιτσινάκη σε ένα ωραίο lay-up. Παίρνουν τη διαφορά 88-63. Οικονόμου επίθεση του Αριστοτέλη. Κυρμανίδης, Κίνδης, κάτω από την μπασκέτα, Τσάκος,
σαν τα κόλλερ. Το σούτ από τον Κυπρετά. Επιθετικό rebound. Και δεύτερο σούτ από τον Καρφαλίδης. Μακρινή πάσα για Γκίντις με ένα υπέροχο. Ένα πανέμορφο λέει από το οποίο δυστυχώς δεν κατάφερε ο πόντης. Ένα δύσκολο δεύτερο Καρφαλίδης. Καλονικίδης. Χωρίς πόντους και αυτή η επίθεση των Βαγκόλερς. Γκίντις με τα lay-up. Με 1,5 λεπτό είναι πολύ πολύ για τη λήξη του αγώνα και το σκόρο 88-65 βρισκόμαστε σε μια επίθεση Αριστοτέλη, Τσάκρος για 3, αμυντικό rebound, γρήγορες πάσες και μετά από όμορφες γρήγορες πώς καταλήγει στα χέρια του Καραγιανίδη Γιώργου Μπάλα, ο οποίος σηκώνεται και απαντάει με 2 ακόμη πόντους, 90-65 το σκόρ για τους Fat Ballers. Γκίντις ψάχνει την μπάσκετ εξωτερικά. Τσάκος κάτω από την μπασκέτα. Σηκώνεται, δεν καταφέρει να σημειώσει πόντους. Καλφαλίδης πάσα. Καλφαλίδης καλφαλίδας. Σουτ Καλφαλίδης στο σουτ για 3. Λιγότερο από ένα λεπτό μένει για τη λήξη του τέταρτου. 10 λεπτού, 90-65 το σκορ. Επίθεση του Αριστοτέλη, Τσάκος για 3. Γκίντις Αριστοτέλη, αμυντικό το rebound. 92-65 μετά το συγκεκριμένο καλά στην προηγούμενη επίθεση. Τον Φατμπόλερ 10 δευτερόλεπτα υπολείπονται. 2 ακόμη, 3 ακόμη πόντι μετά το τρίποντο του Καραγιαννίδη Γιώργου και φαίνεται ότι οι παίκτες έχουν αποφασίσει την έκφαση του αγώνα. 95-65 με 30 πόντους ακριβούς, στέφονται νικητές οι Φατμπόλερς στο σημερινό αγώνα. Καλό βράδυ.